σφυρίζει για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Δόξα και Ομόνια. Για να δούμε. Χάνει χωρίς φάουλ και πάει να βγει τώρα η Ομόνια μπροστά με τον Τσέποβιτς. Τσέποβιτς ψάχνει την πάσα, αφήνει για τον Μποτεάκ. Η σέντρα από τον Γάλλο Τσέποβιτς, η καλή ευκαιρία εδώ, στέλνει την μπάλα έξω. Επιλέγει πίσω τον Τραϊσεύσκι. Ξανά Κυριάκου, η σέντρα για τον Σαντίκ, η κεφαγιά του Σαντίκ, θα μπλοκάρει ο Ουτζόχο. Η Ομόνια η οποία μπήκε πιο ρεξάρι στο δεύτερο ημίχρονο και με διάθεση να πιέσει. Χαραλάμπους, η σέντρα στην περιοχή, απομακρύνεται η μπάλα. Νέο σουτ που έγινε, η μπάλα στο δοκάρι και μέσα από τον Ασάντε. Εκπληκτικό γκολ στο 52, στο 51 από τον Ασάντε, ο οποίος πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του και η Ομόνια παίρνει προβάδισμα στο σκορ στην πρώτη ουσιαστικά προσπάθεια του Ασάντε στο παιχνίδι, στο πρώτο του σουτ που επιχείρησε. Έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίκτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Σισκόφσκι. Πολύ ωραίο γκολ που της δίνει σαφώς και καλύτερη ψυχολογία. Εδώ ο Κίκο μπαίνει στην περιοχή, το γύρισμα ευκαιρία για το 2-0, η μπάλα έξω. Ζαχαρίου μπαίνει ωραία στην περιοχή, δοκιμάζει το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Έχουμε μείνει σύσκεψη στον πάγκο της Ομόνιας, ο Λένο και οι συνεργάτες του. Εδώ η μπαγιά που βγαίνει, η κεφαγιά του Ασάντε στο δοκάρι. Γεμίζει ψάχνοντας τον Σαντίκ. Κάνει κίνηση ο Ντιντζανί, μένει κάτω η σημαία, ευκαιρία για την Δόξα. Ο Ντρολέ είναι, μπαίνει στην περιοχή, θα πλασάρει στο... Επιμένει όμως η ομάδα της Δόξα, Σκοβάσεβιτς. Νέα σέντρα, θα μπλοκάρει η άμυνα της Ομόνιας με τον Παπουλίτο να θέλει να βγάλει μπροστά τους πράσινους. Η μπαγιά του Ασάντε περνάει εκεί για τον Σάβα, ευκαιρία για τον νεαρό. 2-0 2-0 με τον Σάβα, ο οποίος θα έχει να θυμάται αυτή την ημερομηνία, αυτή την βραδιά. Ο νεαρός πέρασε ως αλλαγή και πετυχαίνει τον γκολ για να κάνει το 2-0 για την Ομόνια. Πρώτο γκολ για τον νεαρό σαφώς, και γι' αυτό το χαίρεται διπλά και τριπλά στο 79. 0-2. Η αλήθεια είναι τελειώνει πολύ ωραία τη φάση, όπως και να το κάνουμε. Να δούμε τη φάση για την Τόξα, για συνεχίσουμε. Η σέντρα στην περιοχή και φαγιά έξω. Δεν αλλάζει κάτι. Σφυρίζει για τελευταία φορά ο Μενέλαος Αντωνίου με την ομάδα της Ομόνιας να παίρνει την νίκη με 2-0.